Να καλωσορίσω και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο επόμενο πάνελ, το οποίο σχετίζεται με το τελευταίο θέμα που θίξαμε, δηλαδή το θέμα, θα έλεγα, της ποιότητας, της αναβάθμισης των υπηρεσιών, γιατί ασχολείται με τη διείσδυση, με τα social media, με τις νέες μεθόδους πωλήσεων, με αυτό το οποίο έρχεται να λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία στην ασφαλιστική υπηρεσία και στη δραστηριότητα των εταιριών. Είναι γεγονός, δεν το λέω εγώ ως δημοσιογράφος, αλλά το καταγράφει η ίδια η αγορά και οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, ότι δεν έχει προαχθεί πάρα πολύ όλο αυτό το περίβλημα, αλλά και το εσωτερικό που πλαισιώνει τη λειτουργία μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Υπάρχει μια υστέρηση σε σχέση και με την Ευρώπη, αλλά και μια υστέρηση σε σχέση με αυτό που ζητάει η αγορά. Οι εταιρείες δεν έχουν κάνει πολλά βήματα. Αυτό θα προσπαθήσω να αναδείξω με τους ανθρώπους που μετέχουν στο συγκεκριμένο πάνελ και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ιδιαίτερη δραστηριότητα, με τη συμβουλευτική δραστηριότητα και τον κύριο Ψαριανό, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο αρκετά έτσι. Θα ήθελα, κύριε Ψαριανέ, να μας πείτε ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ως ελεγκτής, ως άνθρωπος που ασχολείται χρόνια με την επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν τελικά έχει αναπτυχθεί η υποδομή όπως θα έπρεπε στις επιχειρήσεις, εάν γνωρίζουν το πώς μπορούν να αναπτυχθούν ή αν διαπιστώνεται όταν μπαίνετε ως ειδικός ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Κοιτάξτε, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα οπωσδήποτε ακολουθούν το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας ενός κράτους. Δηλαδή μπορώ να πω ότι υπολείπονται πάρα πολύ στην οργάνωση. Εκείνο που έχει σημασία δεν έχει αν μια εταιρεία. Στην οργάνωση, έτσι. Την οργάνωση, ναι. Μας το εξειδικεύεται λίγο. Ναι. Κοιτάξτε κάτι. Η οργάνωση είναι ένα μέσο για να μεγιστοποιήσει κανείς το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν κάνεις μια επιχείρηση, οποιοδήποτε κλάδο, είτε την ασφαλιστική, είτε την εμπορική, είτε μηχανική, είτε ξενοδοχειακή, είτε οτιδήποτε, αποσκοπείς το τελικό νούμερο, δηλαδή να βγάλεις περισσότερο κέρδος. Ένας βασικός παράγοντας για να βγάλεις κέρδος σε μια επιχείρηση είναι η οργάνωση. Μια καλή οργάνωση. Έχει παρατηρηθεί όμως το εξής, ότι όπως λέμε στο marketing, η συνήθεια είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας. Δηλαδή, εμείς εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι εκείνο που λείπει είναι η ανησυχία και η διαρκής αναδιοργάνωση. Δεν είναι τόσο η οργάνωση, στην οργάνωση οδηγεί η διαρκής αναδιοργάνωση. Δηλαδή, κάνω μια οργάνωση εγώ. Εάν την οργάνωση αυτή, παραμείνω σε αυτή την οργάνωση, επειδή είναι ποτάμι που τρέχει η επιχείρηση, δεν είναι κάτι στατικό, αυτό το πράγμα πρέπει να είναι μια διαρκής διαδικασία. Εκείνο λοιπόν που παρακολουθούμε είναι ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οργάνωση ξεκινάνε καταρχήν από το προσωπικό. Δηλαδή, έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή του προσωπικού, έχουμε κάνει τη σωστή αξιολόγηση του προσωπικού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Δεύτερον, βλέπουμε ένα πράγμα άλλο, ότι οι διαδικασίες που ακολουθούμε ποτέ δεν είναι προϊόν μελέτες. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να πάω εκεί, δεν πάω ευθεία, πάω μέσω διαθλασμένης. Αυτό είναι μείωση της αποδοτικότητας σε μια επιχείρηση. Αυτό στο marketing ονομάζεται δρόμος του βοδιού. Ότι αν έχω ένα χωράφι με τριφύλλι και αφήσω ένα βόδι εδώ και στην άλλη μεριά υπάρχει μια στέρνα να πάει να πηγεί, το βόδι όλη τη μέρα θα τρώει, θα πηγαίνει έτσι. Στο τέλος λοιπόν θα βρείτε στέρνα να πάει να πηγεί. Εάν την άλλη μέρα το δέσω εδώ και το έχω όλη τη μέρα μες στον ήλιο δεμένο και το αφήσω να πηγεί, θα πάει ευθεία, θα πάει έτσι. Αυτό λοιπόν παρατηρούμε στις επιχειρήσεις μέσα. Ότι πολλές φορές λέμε γιατί το κάνεις έτσι, λέει έτσι το βρήκα. Αυτό λοιπόν το έτσι το βρήκα πληρώνεται πάρα πολύ ακριβά στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια ανησυχία από τους διευθύνοντες στην επιχείρηση ότι κάνεις αυτό. Μπορεί να σκεφτείς ότι το προσωπικό πρέπει να βάλει μέσα εδώ στο μυαλό του την ανησυχία. Μήπως αυτό μπορώ να το κάνω καλύτερα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο λείπει. Και βέβαια λείπει γιατί, διότι πολλές φορές αποφεύγουμε τους ειδικούς. Θεωρούμε ότι η οργάνωση είναι κάτι αυτονόητο. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο που μπορεί να γίνει από όλο τον κόσμο. Δεν είναι έτσι. Η οργάνωση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Ροκφέλλερ έλεγε το εξής, ότι πάρτε όλα όσα έφτιαξα. Δώστε μου το προσωπικό για την οργάνωση, θα ξαναφτιάξω τα ίδια. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα, όπως πάρα πολλά πράγματα, το έχουμε παραμελήσει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα, επειδή ακούστηκε εδώ πέρα και με την τεχνολογία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία σήμερα είναι ένα στοιχείο το οποίο στην Ελλάδα τουλάχιστον αξιοποιείται πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι όταν είχαμε απλά μηχανογραφικά συστήματα πριν από ορισμένα χρόνια, τι λέγαμε, ότι
αξιοποιούνται περίπου στο 25 με 30%. Δηλαδή κάτι προγραμματάκια αστεία, όπως ήταν, ξέρω εγώ, τα βασικά λογιστικά προγράμματα, που τότε δεν υπήρχαν οι ERP, ας πούμε. Όταν λοιπόν αυτά αξιοποιούνται κατά 25 και 30% ένα ERP σύστημα, πώς αξιοποιείται? Δηλαδή εκεί όπου βλέπουμε λοιπόν ένα δεύτερο στοιχείο πέρα από τη μειωμένη οργάνωση, είναι το εξής, ότι λείπει ο αυτοματισμός. Δηλαδή πολλές εργασίες μπορεί να δει, ειδικά σε μεγάλες εταιρείες, μπορεί να δει κάποιος μια εργασία να την κάνει ο ένας, να την κάνει ο άλλος, να γίνεται δύο φορές, να γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, να μην υπάρχει συστηματοποίηση, με αποτέλεσμα να λείπει και ο αυτοματισμός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός, ας πούμε, που μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή πολλές εργασίες μπορεί να γίνουν αυτόματα. Άρα λοιπόν, ένας άλλος προβληματισμός διαρκής που πρέπει να υπάρχει σε μια επιχείρηση είναι μήπως αυτό μπορώ να το κάνω αυτόματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να. Δηλαδή καταγράφεται ένα έλλειμμα, έτσι όπως μας τα λέτε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και ιδιαίτερα δεν μου λέτε, για να εστιάσουμε έτσι ένα λόγο, θα ήθελα και να περάσω στον κύριο Ζαφυρίου. Ναι. Στο κομμάτι των social media, των νέων τεχνολογιών, των συνεργειών και ιδιαίτερα με την ασφαλιστική αγορά, βλέπετε να υπάρχει κάποια κινητικότητα ή είναι πίσω τα πράγματα? Γενικά πιστεύω το εξής, ότι η κινητικότητα στο επιχειρηματικό γίγνεσθε είναι πολύ, πολύ περιορισμένη. Ίσως να φταίει και το γενικότερο περιβάλλον, να φταίει και το κράτος κτλ. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος που ζήσει να βιώνει ένα τέτοιο περιβάλλον, που οπωσδήποτε είναι, να το πω, όχι απλώς ψυχοπλοκωτικό, είναι ένα περιβάλλον δύσκολο. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Δηλαδή, ο Κέινς έλεγε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή πιο πολλές επιδράσεις έχουμε από τις κοινωνικές επιδράσεις, είτε σε οποιοδήποτε τομέα, παρά οικονομικές. Δηλαδή, σήμερα πρέπει να βρει κανείς να σηκωθεί πιο ψηλά από την κρίση και να πει ότι εγώ θα προχωρήσω μπροστά, θα προχωρήσω σε αυτά που είπαμε πριν. Άρα, λοιπόν, δεν βλέπω, δυστυχώς, δεν βλέπω αυτή τη δυναμική, να το πω απλά, μέσα στις επιχειρήσεις και βέβαια και στις ασφαλιστικές. Ίσως είναι και το εξής, ότι σε ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξαιρέσει τις μεγάλες, δηλαδή πολλές ειδικά που ασφαλιστικές εταιρείες όπως είναι Πράκτερος, όπως είναι, ξέρω εγώ, διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται, ίσως είναι και αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από τους κυρίους εδώ πέρα που ήταν στο πάνελ, ότι είναι ότι λείπει και η συνειδητοποίηση, ότι υπάρχει και κάποιο, δηλαδή ο άλλος λέει ότι εντάξει, θα κάνω τον ασφαλιστή. Δηλαδή είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει γενικότερα, ότι πρέπει η να υπάρχει υπόβαθρου, δηλαδή η ουσιαστική δομή. Μα γι' αυτό ερχόμαστε να μιλήσουμε. Δηλαδή, ναι. Οι νέες τεχνολογίες, τα social media, η ανάπτυξη των εργασιών έχει να κάνει με την υποδομή και την εκπαίδευση. Θα ήθελα να περάσουμε στον κύριο Ζαφυρίου, τον Δημήτρη, ο οποίος χρόνια στην αγορά, την μεστική, έχει την Comergon, δούλεψε πολύ σε αυτή την αγορά και αποφάσισε τα τελευταία χρόνια να κάνει μια διάκριση, μια διαφορά. Η διαφορά είναι οι κοινωνικοί απολογισμοί, έτσι. Αυτό, να το ρωτήσω έτσι απλά, πώς το σκεφτήκατε? Για ποιο λόγο μπήκατε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο μπορεί να είναι και δαπανηρό και κοστοβόρο και χρονοβόρο? Δηλαδή, πώς σας ήρθε, έτσι δεν θα λέγαμε απλά, να ασχοληθείτε με εταιρική κοινωνική ευθύνη, κοινωνικούς απολογισμούς, τώρα μετά από τόσα χρόνια στην αγορά? Κύριε Βερμισό, το θέμα αυτό είναι ένα μέρος από μια εταιρική κουλτούρα που πρέπει να διαμορφώσει ο καθένας για το γραφείο του. Η οποία υπάρχει. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να φτάσω εκεί. Οι διαπιστώσεις δικές μας είναι ότι η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 42 χρόνια που την παρακολουθώ και είμαι μέσα δεν έχει κάνει κανένα βήμα πρόοδου και σήμερα βρίσκεται σε ένα τέλμα από το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βγει. Η διαπίστωση ότι δεν έχει κάνει κανένα βήμα πρόοδου προέρχεται από το γεγονός, και νομίζω ότι εδώ μιλάμε σε ένα ασφαλιστικό ακροατήριο, από το γεγονός ότι ούτε η πίτα έχει μεγαλώσει, απλώς τα κομμάτια αλλάξανε. Και αν φύγουμε από την ασφαλιστικές εταιρείες και πάμε στους διαμεσολαβούντες, και εκείνοι πάσχουν και παλεύουν για να μπορέσουν, παίρνοντας ο ένας δουλειές του άλλου, να αναδείξει το γραφείο του. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η αγορά των διαμεσολαβούντων βρίσκεται σε μία ενεργή αδράνεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να επαναπροσδιορίσει πού θέλει να πάει, πώς θέλει να πάει και διαμορφώνοντας μία καινούργια κουλτούρα να οδηγηθεί σε καινούργια μονοπάτια. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση, κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό το οποίο με ρωτήσατε λοιπόν είναι ένα μέρος μιας κουλτούρας την οποία εμείς έχουμε διαμορφώσει και η οποία συνίσταται στο ότι πιστεύουμε ότι σήμερα ένα γραφείο διαμεσολαβούντων, εμείς είμαστε μεσίτες ασφαλίσεων, θα μπορούσε να είναι
γραφείο πρακτοριακό, θα πρέπει να δημιουργήσει κάποιες δομές, οι οποίες θα οδηγήσουν το γραφείο σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση. Μια δομή είναι ότι πρέπει να ασπαστεί διάφορες συμμορφώσεις. Υπάρχουν συμμορφώσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικές, συμμορφώσεις οι οποίες είναι εθελοντικές, αλλά όλες οι συμμορφώσεις οδηγούν στο να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον επαγγελματικό. Τι εννοώ συμμορφώσεις? Κάποιες συμμορφώσεις είναι η πιστοποίηση των εργαζομένων, η πιστοποίηση για την αποφυγή του μαύρου χρήματος, τα προσωπικά δεδομένα και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα το 2012 να μην υπάρχουν δεδομένες συμμορφώσεις για κάποιο γραφείο διαμεσολαβούντων. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να διαμορφώσει είναι μια εταιρική διακυβέρνηση, μια πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία να συνίσταται στη διαμόρφωση εκείνων των δομών που οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται να υπόκεινται σε διαβίου εκπαίδευση, να αποκτούν τεχνογνωσία για να μπορούν να αποδώσουν στο καλύτερο επίπεδο το έργο το οποίο έχουν αναλάβει. Και το οποίο εν τέλει πού οδεύει? Στο να έχουν πολύ υψηλή διατηρησιμότητα. Πέραν λοιπόν από μια τέτοια οργάνωση, θα πρέπει να δημιουργήσει και τις δομές που με κάποια survey reports, ικανοποίησης πελατών και ούτω καθεξής, να ελέγχει το πού βαδίζει αυτό το πλοίο. Και το τρίτο, για να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, για να μην φάω το χρόνο σας, όχι, δεν τρώτε, είναι το γεγονός της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Σήμερα, νομίζω περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία ζητάει από τις επιχειρήσεις να επιστρέφουν ένα μέρος των εσόδων τους σε αυτήν, υπό διάφορες μορφές. Η έννοια λοιπόν της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της διαφάνειας, της ηθικής επιχειρηματικότητας και όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν μέσα στην καινούργια κουλτούρα της εταιρείας για να μπορέσει να αποκτήσει εκείνο το πρόσωπο το οποίο θα έχει την καλύτερη δυνατή τελική απόδοση. Ο λόγος λοιπόν που είδατε αυτό το πράγμα είναι διότι ασχοληθήκαμε με την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην αρχή σιγά σιγά, με σιγανά βήματα, μετά το προχωρήσαμε και φέτος είχαμε την τύχη, όπως είπατε, να δημοσιεύσουμε τον τρίτο κοινωνικό απολογισμό μας. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Νομίζω ότι μάλλον να σταματήσω τώρα γιατί θα συνεχίσει η συζήτηση. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ευχαρίστως. Θα αφήσω τον πρόεδρο τελευταίο, επειδή έχει θεσμικό ρόλο, και έτσι θα έρθουμε πάλι στα συστήματα εδώ μηχανοργάνωσης και υποστήριξης, τα οποία θα έρθουν να συνδεθούν με αυτά που έλεγε νωρίτερα ο κ. Ψαριανός. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι θα πείτε σε αυτούς τους συναδέλφους σας που λένε, κύριε Ζαφυρίου, εδώ και εγώ είμαστε, εδώ δεν πουλάμε, εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Εσείς μας λέτε τώρα για ψηλά γράμματα. Δηλαδή, τι είναι αυτή τώρα εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνικός υπολογισμός μέσα στο χάος που εμείς αντιμετωπίζουμε? Αυτή την απαξιωτική προσέγγιση, την οποία δεν τη βλέπουμε τώρα μόνο μες στην κρίση, υπήρχε και νωρίτερα. Όχι, αδελφέ, με τι ασχολείσαι? Δηλαδή, ποια είναι η συμβουλή σας, η άποψή σας σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά? Γιατί κάνετε μια διαφορά. Τώρα εσείς είσαστε ένας κούκος μέσα στην μεσητική που πάει να φέρει. Ναι, έτσι. Όπως λέει, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Είστε ένας κούκος στην μεσητική αγορά με κοινωνικούς απολογισμούς. Οι υπόλοιποι συναδελφοί σας που δεν κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνικούς απολογισμούς, αλλά την παρακολουθούν δεξιά και αριστερά από τις μεγάλες εταιρείες, τους πολυεθνικούς κολοσσούς κτλ. Κτλ. Εντός και εκτός χώρας. Τι λέτε? Ποια είναι η επιδίωξη ενός διαμεσολαβούντα? Όταν όλοι λίγο πολύ πουλάμε ανάλογα προϊόντα. Να πουλήσει προϊόντα, να έχει πελάτες και είναι να κερδίσει. Να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον πελάτη του. Όχι να πουλήσει προϊόντα, να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Ώστε ο πελάτης του να του εκτιμήσει γιατί θέλει εκείνον σαν ασφαλιστή του και έχει κάποιον άλλο. Γιατί ταυτόχρονα με αυτό το την προστιθέμενη αξία δημιουργούμε ένα πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι εργαλείο εχμής ουσιαστικά, έτσι? Έτσι, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο εν τέλει μας καθιστά στρατηγικό σύμμαχο του πελάτη μας. Και άρα και για ποιο λόγο μπορούμε να βλέπουμε. Οι συνάδελφοί σας δεν το υιοθετούν, ας πούμε? Ενώ να βλέπουμε, να βλέπουμε ένα ρεύμα. Θα σας πω. Όχι, πώς το ερμηνεύετε, ότι δεν το έχει εξηγήσει κάποιος, ένα σωματείο, ένας συλλογικός φορέας, θέλουν να πάνε χέρι-χέρι, πρέπει να βρουν ένα σύμβουλο επιχειρήσεων που λέγεται Ψαριανός, γραφείο Ψαριανού, πρέπει να πάνε να βρουν την PK data, να τους πει τι θα γίνει. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
Φαντάζομαι ότι εκείνο το οποίο κάνει πάρα πολλούς συναδέλφους να μην ασχολούνται είναι το γεγονός ότι τους τρώει η καθημερινότητα. Και δεν έχουν καθαρό μυαλό να δούνε κάτι πέραν του καθημερινού για το οποίο τρέχουν. Και είναι απόλυτα αποδεκτό αυτό. Θεωρώ επίσης ότι δεν υπάρχει και κατάλληλη παιδεία γύρω από το θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εγώ προσπάθησα από στο ΣΕΜΑ, στο οποίο ήμουν 10 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάνω τώρα κάποιες προσπάθειες για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτή την ιδέα στα μέλη του ΣΕΜΑ, αλλά από το επίπεδο που μπορώ να το κάνω πλέον, διότι δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχω. Είστε όμως ένας άνθρωπος που τον ξέρει η αγορά και μιλάτε. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λέω, αυτή η προσπάθεια γίνεται. Μα, ευχαριστώ. Κύριε Κατσαρίδωνη, εσείς τι προσφέρετε στις ασφαλιστικές εταιρείες, τι είναι αυτό που προσφέρετε και που δεν έχουν απολάβει δηλαδή ακόμα, έτσι. Ναι. Καταρχήν, εμείς δεν προσφέρουμε στις ασφαλιστικές εταιρείες απευθείας, αμιγώς. Αλλά εμέσως. Με την ευκαιρία όμως να πούμε το εξής. Η ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστική αγορά. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία σε ποιον επιχειρηματία ή επαγγελματία απευθύνεσαι, ώστε να, με ένα πληροφοριακό σύστημα να οργανώσει τη δουλειά του. Επαγγελματία μεσίτη εννοείται, έτσι. Ναι, του ασφαλιστικού χώρου. Του ασφαλιστικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι πολύ κρίσιμο να αναλύσουμε τις δικές του ανάγκες και επειδή αυτό πολλές φορές αντικατοπτρίζει τον τρόπο που αυτός δουλεύει και συμφωνώ με τον κύριο Ψαριανό ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχει ένα πληροφοριακό σύστημα να εφαρμοστεί σε μια επιχείρηση είναι το μέγεθος της αλλαγής που θα επιφέρει στους εργαζομένους και στον τρόπο που να ακολουθήσουν τις διαδικασίες, ειδικά ένα μοντέρνο σύστημα. Αν λοιπόν προσπαθούσαμε σήμερα να κάνουμε μια χαρτογράφηση, θα βλέπαμε ότι οι άνθρωποι που θέλουν ένα πληροφοριακό σύστημα είναι οι ασφαλιστές που είναι στο εταιρικό δίκτυο των ασφαλιστικών εταιριών, στο agency, με τα γραφεία πωλήσεων, τους πολιτές τους και ούτω καθεξής. Οι πράκτορες οι οποίοι δεν έχουν δίκτυο, οι πράκτορες που ενδεχομένως έχουν δίκτυο, οι μεσητικές που έχουν δίκτυο, και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διαχειριστούν τις σχέσεις τους με τις ασφαλιστικές και τις σχέσεις τους με τα δίκτυά τους. Θα τολμούσα να πω χωρίς υπερβολή ότι το περιβάλλον που καλούμαστε να ενώσουμε σήμερα είναι Βαβέλ. Κάθε ασφαλιστική έχει μία νοοτροπία και πολλές έχουν κάνει και φιλότιμες προσπάθειες, ώστε να αναπτύξουν ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο φτάνει μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον επαγγελματία συνεργάτη τους, γιατί δεν είναι προσανατολισμένο στο να κάνει δημόσιες σχέσεις για τον συνεργάτη ή να παρακολουθήσει χιλιάδες πράγματα που έχουν να κάνουν τον ασφαλιστή. Αυτά τα συστήματα των ασφαλιστικών εταιριών που απευθύνονται στο εταιρικό τους δίκτυο, οι επαγγελματίες του δικτύου αυτού εξαρτώνται αποκλειστικά αυτό το πληροφοριακό σύστημα. Δηλαδή, αν είναι καλό, αν έχει αμεσότητα, αν έχει πληροφορίες, εξαρτώνται από αυτό. Οι άνθρωποι που καλούνται να συνεργαστούν με περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται να έχουν πάρα πολλά συστήματα διαφορετικά. Και αυτά θα πρέπει να έχουν μια διαδραστικότητα, ώστε. Σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα κάποιος που έχει 10 εταιρείες συνεργασία έχει 10 συστήματα, έτσι. Θα πρέπει να έχει 10 συστήματα. Αλλιώς πρέπει να χτίσει ένα σύστημα το οποίο να ενοποιεί όλο αυτό το. Και αυτά θα τα 10 συστήματα άμεσα. Σε ένα σύστημα το οποίο να είναι το δικό του σύστημα. Όταν η ασφαλιστική εταιρεία κάνει ένα πελατοκεντρικό σύστημα, εννοεί ότι έχει έναν πελάτη και έχει όλες τις πωλήσεις του που έχει για τις ενέργειές του ίσως, τις ζημίες του. Κάτω από το ειδικό της πληροφοριακό σύστημα. Όταν αυτός ο πελάτης είναι μιας μεσητικής, το πελατοκεντρικό σύστημα της ασφαλιστικής είναι ότι αυτός ο πελάτης έχει αυτά τα συμβόλαια σε αυτή την ασφαλιστική, αυτά στην άλλη και το καθεξής. Άρα, αυτό που σήμερα καλείται να λύσει ένας επιχειρηματίας αυτού του χώρου είναι ένα πολύ μεγάλο πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι ένα μικρό σύστημα, και εξαρτάται όχι από το αν θα επενδύσει ο ίδιος, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά από την νοοτροπία κάθε ασφαλιστικής και πώς αυτή θεωρεί ότι πρέπει να του διαθέσει τους πελάτες που τηρεί σε αυτήν. Είναι αδιανόητο σήμερα ένας πελάτης, μια εγγραφή, να καταχωρείται ως αίτηση 10 φορές και να φυλάσσεται σε 10 διαφορετικά σημεία, όταν μπορεί να φυλάσσεται στο σωστό σημείο που είναι η ασφαλιστική και όλοι οι υπόλοιποι να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να υπάρχει, όπως είπα, η αμεσότητα, ακόμα και η πρόσβαση του πελάτη αντίστοιχα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα. Η τεχνολογία σίγουρα υπάρχει. Και υπάρχει και. Δεν έχει αξιοποιηθεί όμως, έτσι. Η διείσδυσή σας, η συνεργασία σας με την αγορά, όπως ρώτησα για τους κοινωνικούς απολογισμούς και για την δράση αυτή,
Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση. Και πού σκαλώνει, δηλαδή, τι λένε. Η απορρόφηση της τεχνολογίας είναι σίγουρα πάρα πολύ χαμηλή. Λείπει η εκπαίδευση των ανθρώπων πώς θα αξιοποιήσουν την τεχνολογία, πώς θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά μέσα από την τεχνολογία και πώς θα αυτοματοποιήσουν τις εργασίες τους. Ασφαλώς, το μεγαλύτερο στοιχείο που σκοντάφτει είναι η νοοτροπία των ηθινότητων στις ασφαλιστικές εταιρείες. Που αρνούνται να έχουν μια εξωστρέφεια, όχι όλοι, δεν μιλάω αφοριστικά, όχι όλοι, να έχουν μια εξωστρέφεια σε συστήματά τους, όταν σήμερα μπορείς από το κινητό σου τηλέφωνο να κάνεις μια συναλλαγή στην τράπεζα, πόσο μάλλον η τεχνολογία υπάρχει να διασφαλίσει τα όποια δεδομένα κυκλοφορήσουν μεταξύ της ασφαλιστικής και όποιου αντίστοιχα συνεργάτη τους. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, η νοοτροπία στο να κατανοήσουν. Και ίσως δεν το κάνουν γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν κατανοούν από τα μάτια του συνεργάτη επαγγελματία ότι αυτό είναι πια μια αναγκαιότητα στη σύγχρονη εποχή, η οποία πρέπει να μπει σε ένα κανάλι, να γίνει μια τυποποίηση πώς θα ανταλλάσσονται αυτές τις πληροφορίες και αυτό να τελειώσει εκεί. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν ή τα έτοιμα μηχανογραφικά συστήματα να τα αξιοποιήσουν, να ξέρουν ότι δεν έχουν να χτίσουν ένα τεράστιο πράγμα το οποίο υπερβαίνει σίγουρα τις δυνατότητες του μέσου επιχειρηματία σήμερα. Κύριε Γαβαλάκη, να έρθω σε εσάς. Έχετε ένα θεσμικό ρόλο, σημαντικό ρόλο, ας πούμε, στον ΨΑΣ και στην ΕΑΕ. Είστε, ας τα λέγαμε, πρόεδρος των συντονιστών και των διαμεσολαβούντων. Έχετε πολύ κόσμο, ας πούμε, στους φορείς αυτούς. Πόσα μέλη περίπου συνολικά? Στους δύο. Καλά, στους συντονιστές μιλάμε για πάνω από 300 μέλη, αλλά κάθε σωματείο έχει μια μεγάλη δράση ανάλογα την ιστορία σας του. Σας μεταφέρουν ένα. Ναι. Πόσο είναι, δηλαδή? Φαντάζομαι ότι η ενεργεία, αν φανταστούμε όλα τα μέλη, πρέπει να πλησιάζουμε τα 1.000 άτομα. Σας μεταφέρουν κάποιον προβληματισμό, κάποια αγωνία για το μέλλον, η οποία βέβαια σχετίζεται και με αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή, να καταγράψουμε εάν αυτό που λέει ο κύριος Ψαργιανός στην αρχή, αν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιο θέμα ή δεν το αναγνωρίζουν. Να σας πω, και θα μπω και στον πειρασμό να συνδέσω και τη κουβέντα που κάναμε μόλις τώρα με το προηγούμενο πάνελ, που είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και συνδέονται κιόλας σε πάρα πολλά στοιχεία με αυτά που συζητάμε. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θεωρητικά είναι και αυτός ένα από τα δίκτυα διανομής από όλα αυτά που συζητήσαμε. Μιλήσαμε για ποιότητα. Το έχουμε και σαν θέμα μας στο δικό μας πάνελ, αλλά αναφέρθηκε και πολύ στο προηγούμενο πάνελ. Ας προσεγγίσουμε αυτήν την έννοια ποιότητα σε σχέση με τον καταναλωτή, με τον άνθρωπο που ασφαλίζουμε. Ναι. Προφανώς ποιότητα είναι να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο και να αναδείξω τις ανάγκες του, τις ασφαλιστικές ανάγκες. Ποιότητα είναι να διαλέξω την καλύτερη υπηρεσία, παύλα προϊόν, που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ποιότητα να είμαι δίπλα του σε όλη τη διάρκεια που έχει τη σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία την οποία εγώ εξυπηρετώ. Και ποιότητα είναι να έχω δώσει σωστή πληροφόρηση σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα. Και να έχω απλοποιήσει όσο γίνεται πιο πολύ το μήνυμα για να μπορεί να κατανοεί την αξία της υπηρεσίας του και πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Αυτό είτε το κάνω εγώ, είτε το κάνει οποιοδήποτε δίκτυο διανομής, πρέπει να είναι το ίδιο. Τα κριτήρια αξιολόγησης του αν κάνει ένα δίκτυο διανομής σωστά τη δουλειά του πρέπει να είναι απολύτως τα ίδια. Προφανώς λοιπόν, όπως σωστά είπατε πριν, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ δικτύων, παρότι δεν πρέπει να μας ενοχλεί και η λέξη. Όταν διεκδικώ παραγωγή, διεκδικώ αποτέλεσμα. Παράλληλα με κάποιον άλλον, μπορεί να έχω και ανταγωνισμό. Δεν είναι κακό. Αρκεί ο ανταγωνισμός να λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο. Και αυτό είναι αυτό που απαιτούμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα που δεν ισχύει. Μέσα από την τοποθέτηση των εξαιρετικών συνομιλητών, τι είδαμε? Είδαμε ακριβώς το ύψος των απαιτήσεων, γιατί για να καταφέρεις να έχεις αυτή την ποιότητα, θα πρέπει να είσαι σωστά οργανωμένο σαν άτομο, αν μιλάμε για άτομο. Από τη μηχανογράφησή σου, από στοιχεία που έχουν να κάνουν με την δομή σου, για τον προγραμματισμό σου. Γιατί όταν λέμε να κάνεις μια σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη και πρέπει να τον βλέπεις κάθε χρόνο, να αναλύσεις ανάγκες σου, να συζητάς με αυτόν, πρέπει να έχεις συγκεκριμένα στοιχεία οργάνωσης και τυποποίησης. Μέχρι, αν μιλάμε για μια εταιρεία διαμεσολάβησης, η οποία έχει ακόμα περισσότερες απαιτήσεις σε υποδομές, για ποιο στόχο πάλι? Φυσικά, εταιρική διακυβέρνηση. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ακριβώς για να πετύχει την ποιότητα. Και αν μπορεί να καταφέρει τα βασικά, πάνω σε αυτά. Μου έκανε λίγο εντύπωση γιατί σας έκανε έκπληξη. Μα μόνο ένας ασφαλιστής μπορεί να σκεφτεί έτσι. Και σκέφτονται πολλοί. Ίσως ο κ. Ζαφυρίου με την μακροχρόνια εμπειρία του βρήκε το καλύτερο τόπο να το προβάλλει. Άλλοι κάνουν πιο μικρά βήματα. Άλλοι προσπαθούν λίγο περισσότερο. Ίσως δεν το κάνουμε όλοι όσο μπορούσαμε. Έχετε μπορούμε όμως να το κάνουμε. Έχετε αναγνωρίσει στην αγορά σας ένα έλλειμμα, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να
να κλείσει ή έλλειμμα να κλείσει και πρόβλημα να λυθεί. Δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι υπάρχει, τα μέλη σας βλέπουν το ότι υπάρχει ένα θέμα ποιότητος αρχικός βελτίωσης και αξιοποίησης σε νέων σύγχρονων μεθόδων. Προφανώς, προφανώς. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε και στην ειδικεύουμε λίγο. Η τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί. Ακούσαμε τεχνολογία από τις δύο άκρες, ας πούμε, του πανελίου. Σε καμία περίπτωση όσο πρέπει. Σε καμία περίπτωση όσο πρέπει. Υπάρχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσπάθεια. Τι κάνουμε όλοι μαζί. Φορέας, τι κάνετε. Ακριβώς. Τι κάνουμε όλοι μαζί. Καταρχήν, οφείλω να πω ότι έχουμε καταφέρει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι σύνδεσμοι μαζί να έχουμε μια συνεχή συζήτηση, διάλογο και αυτό το συντονισμό που το ονομάζουμε ΑΔΕ, με πολύ καλή συνεργασία και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πια, που πολλά μέλη των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μπορεί να έχουν σημαντική δράση. Και ξεκινάμε και ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, το 2013, σημαντικές δράσεις και σε εκπαίδευση. Για να παρέχουμε σε όλους τους ανθρώπους, αν μπορούμε δωρεάν, γιατί και οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και σε μελέτες. Ήδη έχουν λάβει χώρα την προηγούμενη χρονιά ημερίδες, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε για την ανάγκη προσαρμογής σε κανονιστικές μεθόδους, όπως έρθουν από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε ανάγκες μηχανογράφησης, για να μπορούν να υποστηρίξουν ακόμα και αυτές τις μεθόδους, πέρα από το να έχουν εργαλεία για να πουλούν καλύτερα. Βρήκαν ανταπόκριση ημερίδες. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος όλο και περισσότερο αρχίζει να βλέπει την αναγκαιότητα, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα. Ότι είχαμε μείνει λίγο πίσω όλη η ασφαλιστική αγορά. Περιγράφηκε τόσο καλά, δηλαδή μέσο ασφάλιστρο στην Ελλάδα 7 φορές είναι χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό ασφάλιστρο. 20 χρόνια κι εγώ ακούω στην ασφαλιστική αγορά θα αναπτυχθεί και όλο ίδια είναι. Ναι. Κάτι φταίει. Και νομίζω ότι φταίνε πολλά πράγματα. Εμείς πάντως προσπαθούμε να κλείσουμε όσο μπορούμε αυτή την ψαλίδα, γιατί νομίζω ότι το μέλλον, παρά το ζωφερό περιβάλλον, νομίζω ότι έχει πολλές ευκαιρίες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Πάντως, όπως κατάλαβα, ερχόσαστε να αναπτύξετε τις υποδομές, τις γνωστικές υποδομές, έτσι, οι οποίες θα συμπληρωθούν και με την τεχνολογία, έτσι. Βεβαίως. Στο μέλλον, η διαδικτυακή, ας πούμε, τεχνολογία και οι συνέργειες έχουν αναπτυχθεί. Να ξεκινήσω να προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι τα βήματα είναι ίσως λίγο πιο αργά από τα παρακολουθούμε, από τα παρακολουθούμε έξω. Είχατε αναφέρει μέσα στο πρόγραμμα, ας πούμε, να δούμε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στα social media. Έτσι. Είναι κάτι που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πώς ακριβώς πραγματικά μπορεί αυτό να είναι σημαντικό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπαμε, την τεχνολογία μέσα από το διαδίκτυο για να κάνουμε πιο πολλές προσεγγίσεις με τους πελάτες. Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ποτέ το εξής, και εμείς μένουμε προσιλωμένοι σε αυτό. Όταν θα φτάσεις απέναντι στον πελάτη, πρέπει να έχεις εξασφαλίσει ότι η ποιότητα της πληροφορίας θα είναι σωστή. Νωρίτερα ακούσαμε ότι μπορεί να τον πλησιάσετε, ας πούμε, μέσω διαδικτύου. Βεβαίως. Και συνέχεια να τον συμπληρώσετε. Συνέχεια όμως τι. Και τι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε. Αυτό που εκεί πολλές φορές έχουμε προβληματισμούς με τα άλλα δίκτυα και με τις εποπτικές αρχές και τις λογικές τους, δεν εξασφαλίζεται το ίδιο από τα άλλα δίκτυα. Και δεν έχουν και τον ίδιο έλεγχο, δυστυχώς. Ενώ θα έπρεπε η IMDD, όπως συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ έντονα του τελευταίους μήνες, η οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ξεκινάει από αυτή τη βασική αρχή. Ας δούμε λοιπόν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο πάλι, τι κάνει η Ευρώπη. Ξεκινάει από την αρχή που λέει με όποιο τρόπο και να φτάσεις, πρέπει να εξασφαλίσεις ίδια ποιότητα. Κύριε Ψαριανέ, να τολμήσω, είστε παλιό στην αγορά, έτσι, και έχετε ξεκινήσει χρόνια πριν. Τότε δεν υπήρχε διαδίκτυο. Σήμερα που υπάρχει, εσείς το υιοθετείτε, το προτείνετε, το προωθείτε στις εταιρείες, το βάζετε ως στοιχείο αιχμής, ως εργαλείο αναγκαίο, ή επειδή προέρχεστε από μία άλλη γενιά και έχετε αναπτύξει, όπως γνωρίζω, επιχειρήσεις με την παραδοσιακή μέθοδο, δεν το πολύ βλέπετε. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα, εγώ είχα την τύχη όταν ξεκίνησα. Βέβαια, είμαστε από το 1981, αλλά ξεκίνησα πολύ, πολύ νέος να ανέλαβα τη διεύθυνση μιας εταιρείας, η οποία είχα την τύχη να είναι γερμανική. Εμείς είχαμε μηχανογράφηση πολύ νωρίς. Στην Ελλάδα ήμασταν από τις λίγες εταιρείες που είχαμε μηχανογράφηση. Και μάλιστα δεν είχαμε και λογιστικό σχέδιο, πριν ακόμα το λογιστικό σχέδιο εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Και βέβαια, είχαμε και αναλυτική λογιστική που βγάζαμε αποτελέσματα ένα τμήμα. Δηλαδή, βγάζαμε 7 αποτελέσματα, βγάλαμε συγκεντρωτικά, 6 αναλυτικά. Δεν είχατε όμως διαδίκτυο και ίντερνετ, έτσι. Δεν είχαμε, αλλά ήταν, κοιτάξτε, η τεχνολογία δεν είναι δηλαδή μια έννοια. Η τεχνολογία είναι μια φιλοσοφία. Και είναι μια κουλτούρα. Εμείς είχαμε, τουλάχιστον σαν γραφείο, εγώ που ξεκίνησα δηλαδή την εταιρεία, είχαμε αυτή την κουλτούρα. Εγώ και σήμερα μπορεί να υστερώ σε τεχνικές γνώσεις. Συστήνετε σε εταιρεία να τις εφαρμόσετε. Ναι, μπορώ να πω ότι είμαι πιο εξελιγμένος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάθε φορά είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι έχω αυτή την ανησυχία. Ρε παιδιά, μήπως μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα, μήπως μπορούμε να το κάνουμε αυτόματα. Δηλαδή, προηγουμένως που άκουσα εδώ πέρα που λέγανε ότι, ότι ένας πελάτης
θέλει, έχει κάποια ερωτήματα και πρέπει να βρει το κατάλληλο, ότι κάποιο μπορεί να μην είναι τόσο εκπαιδευμένο να δώσει απαντήσει. Εμένα αυτομάτω μου έρθει στο μυαλό, λέω το εξή. Μήπω θα έπρεπε να κωδικοποιηθούν κάποια πράγματα και να μπορεί να δοθεί μια απάντηση, ας πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτομάτως το μυαλό μου πάει πιο μπροστά, δηλαδή πάει σε αυτά τα πράγματα. Άσχετα αν μπορεί να υστερούμε σε. Δεν μπορώ να πω ότι ένα παιδί θα το έχω ένα κινητό, ας πούμε, που έχει άπειρες δυνατότητες. Ξέρω κάποια βασικά πράγματα. Δεν μπορώ τώρα να πω όπως η κόρη μου που θα μπει μέσα και θα κάθεται να ασχολείται όλο με αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά, σαν φιλοσοφία την έχουμε. Σαν φιλοσοφία κοιτάμε πάντα αυτό τη τεράστια δυνατότητα. Την οποία δεν ξέρω κατά πόσο την έχουμε ενστερνιστεί σαν λαός. Πιστεύω το εξής, ότι λείπει κουλτούρα, η οποία ξεκινάει σε όλα μας τα στάδια, δηλαδή από την οικογένεια, από το σχολείο, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Ερχόμαστε να τη συμπληρώσουμε. Και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν εκπαιδεύει, δεν προσφέρει. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ λέμε καμιά φορά, το βλέπουμε ότι. Αν κάποιος λέει έχει προϋπηρεσία, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, 15 χρόνια, η προϋπηρεσία μπορεί να είναι κακή. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω να δουλέψω μια επιχείρηση και να μην έχω πάρει σωστά πράγματα. Να έχω μάθει να δουλεύω λάθος. Πιστεύω λοιπόν ότι η γενιά δική μας, για να επανέλθω στο ερώτημα, η γενιά δική μας είναι γεγονός ότι υστερεί σε κάποια πράγματα, αλλά για μένα δεν είναι θέμα γενιάς, είναι θέμα ορθολογισμού. Κατά πόσο δηλαδή κάποιος μπορεί να σκεφτεί πρωτίστως, αν έχει την κουλτούρα. Γιατί η κουλτούρα είναι περισσότερο είμαστε αυτοδίδακτοι. Η κουλτούρα κανένα πανεπιστήμιο δεν μπορεί να σου τη δώσει. Αν δεν κάτσεις να διαβάσεις, αν δεν σκεφτείς, η κουλτούρα δεν είναι κάτι που έρχεται με επιφύτηση. Είναι μια διαρκής διαδικασία η και οποία καθημερινά. Όπως λέει ο κ. Γαβαλάκης, ότι αρχίζουν και προσπαθούν ακριβώς, τα μέλη τους να τα καλλιεργήσουν και ο κ. Ζαφυρίου. Ναι, ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι θέμα γενεών. Δεν είναι θέμα ανθρώπων που εργαστήκαμε, ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι θέμα φιλοσοφίας. Εσείς την προτείνετε ως εταιρεία συμβούλων. Μα αυτό είναι. Μα από εκεί ξεκινάνε. Δεν μπορεί, κοιτάξτε, δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι σήμερα χωρίς την τεχνολογία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαφυρίου, πείτε μου για την εξειδίκευση των εργασιών σας. Την τάση αυτή που ακούμε tailor made, το λένε πολλοί. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Πάντως είναι κοινό χαρακτηριστικό ότι κάπου το έχετε ακούσει. Κάπου το λέτε, κάπου το εφαρμόζετε ή κάπου σας αρέσει να το λέτε ότι θα το εφαρμόσετε. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ πραγματικότητος, ισχύοντος και πραγματικού απέχει. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για την εξειδίκευση των εργασιών, ας πούμε, και μετά να μου πει και ο κύριος Γαβαλάκης για το αν βλέπει προσανατολισμό στους συντονιστές και στους διαμεσολαβητές προς αυτήν την κατεύθυνση. Να κάνω μια παρένθεση πριν, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ρωτήσατε γιατί περνάει κρίση το επάγγελμα ή το θέτουμε όλοι. Νομίζω ότι η κρίση οφείλεται κυρίως σε θέματα αξιοπιστίας και αδιαφάνειας. Ο χώρος αυτός έχει τραυματιστεί όσο κανείς άλλος χώρος, θα έλεγα, σε αυτά τα δύο πράγματα. Αδιαφάνεια πλήρης και αναξιοπιστία πλήρης. Μέχρι σήμερα. Μέχρι δεν έχει σημασία. Μέχρι πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια. Όπως λέτε, δηλαδή για να καταλάβω ένα συμπέρασμα. Δεν έχει μέλλον όπως πάει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να αλλάξει. Τελευταία γίνονται βήματα. Ωραία. Μέχρι πριν από λίγο δεν είχε μέλλον. Ναι. Αυτό μια παρένθεση. Τα tailor made προϊόντα είναι μια πολύ ωραία έκφραση και σωστή έκφραση, πολυσιακά, αλλά νομίζω ότι απορρέουν από κάποια πράγματα. Ένα γραφείο διαμεσολαβούντων για να μπορεί να προσφέρει καταρχάς λύσεις και μετά tailor-made λύσεις, πρέπει να έχει αναπτύξει την εξωστρέφεια και την τεχνογνωσία. Και την τεχνολογία δεν έχει υιοθετήσει, βέβαια, έτσι. Αυτό είναι εκ των όνων κάνει. Τι εννοώ. Ανεξάρτητο πώς είναι δομημένα τα γραφεία σήμερα, οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τους κινδύνους πρέπει να έχουν τεχνογνωσία και να εκπαιδεύονται συνεχώς. Διότι τα πράγματα εξελίσσονται όπως σε όλους τους χώρους. Η εξωστρέφεια βοηθάει δε στο γεγονός ότι έχοντας κάποιος εξωστρέφεια μπορεί ευκολότερα να έχει πηγές από τις οποίες θα αντλήσει προϊόντα τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν στην Ελλάδα και τα οποία του δίδουν τη δυνατότητα να κάνει tailor-made λύσεις. Άρα το tailor-made μόνο του δεν φτάνει.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για υψηλή, υψηλή τεχνογνωσία, τεχνολογία, εκπαίδευση για να προχωρήσει. Και εξωστρέφει. Και εξωστρέφεια. Εξωστρέφει. Το οποίο το αφήνουμε. Είναι συνεχώς. Μέλλον αυτό δηλαδή. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό είναι το μέλλον της αγοράς εκεί. 100%. 100%. Έχουμε την εμπειρία να εκπροσωπούμε 5 διεθνή δίκτυα μεσητών τα οποία δουλεύουν σε 160 χώρες στον κόσμο. Από τα οποία με τις συναντήσεις που έχουμε παίρνουμε διάφορα μηνύματα. Σας διαβεβαιώ ότι έχουν αλλάξει οι προσανατολισμοί μας από τότε που ήρθαμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν άλλη τεχνογνωσία, τρέχουν με άλλη ταχύτητα, έχουν προϊόντα τα οποία μπορούν να σου τα πούνε, να σου δείξουν πού μπορεί να τα βρεις. Και αυτά είναι τα κυριότερα όπλα τα οποία μπορεί να σε κάνουν να διαφοροποιηθείς από αυτό το οποίο κάνουν όλοι, αλλά και να προσφέρεις tailor-made λύσεις. Αλλιώς, τι tailor-made. Θέλω να ασφαλίσω ένα αυτοκίνητο. Τι tailor-made λύση να βρω, δηλαδή. Για να μην τρελαθούμε. Μιλάμε για κυρίως επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Ναι, πάντως. Γιατί τα tailor-made προϊόντα αφορούν εκείνα κυρίως. Και η εξειδίκευση, ας μην είναι tailor-made, η εξειδίκευση. Η εξειδίκευση είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Δηλαδή, απαραίτητη. Πιστεύετε ότι τα μυστικά έτσι... γραφεία θα πρέπει να κατευθυνθούν προς αυτό που γνωρίζουν καλά. Κάποιος να κάνει αυτό, κάποιος το άλλο, κάποιος το παράλληλο. Η εξειδίκευση έχει να κάνει με το ότι γνωρίζω τους εμφανείς και αφανείς κινδύνους που έχει ένας επιχειρηματικός κίνδυνος και δίδω τις ανάλογες λύσεις. Τι εννοώ. Κάποιος ασχολείται με τρόφιμα. Αν δεν ξέρω ότι υπάρχει η αστική ευθύνη προϊόντος και τα υποπροϊόντα αυτού του προϊόντος, δεν μπορώ να δώσω ούτε σωστή λύση, ούτε εξειδικευμένη λύση, ούτε tailor-made λύση. Άρα η εξειδίκευση οφείλεται σε τι, στο ότι έχω την τεχνογνωσία να ξέρω αυτή η βιομηχανία τροφίμων πού κινδυνεύει ή η άλλη. Και αυτό απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, δηλαδή εξωστρέφεια που λέτε, επαφή. Δεν μπορεί να τα μάθει από κάπου. Κύριε Γαβαλάκη, εσείς τι βλέπετε με τους άνθρωπους που μιλάτε? Κοιτάξτε, δείτε. Για το θέμα της εξειδίκευσης, ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και τι τους λέτε? Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αυτός που φτάνει μπροστά στον πελάτη, πρέπει να καταφέρουμε, παρότι το λέμε πολλά χρόνια, αλλά ίσως δεν έχουμε καταφέρει όσα πρέπει, να μπορεί να μιλάει για όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη. Από τις πιο εξειδικευμένες σε ένα σύνθετο κίνδυνο, μέχρι τις πιο απλοϊκές που και αυτές πολλές φορές τις αφήνουμε ακάλυπτες. Μπορούμε να αναρωτηθούμε σήμερα πώς οι Έλληνες συμπολίτες μας έχουν φροντίσει, αν έχουν παιδιά και φύγουν ξαφνικά από τη ζωή, ποιος θα εξασφαλίσει το εισόδημα των παιδιών τους. Είτε λοιπόν πάμε στον πολύ σύνθετο βιομηχανικό κίνδυνο, τον κίνδυνο που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος, τον κίνδυνο που έχει να κάνει με την απώλεια ηλεκτρονικών δεδομένων, ξέρω, για να μπούμε σε σύνθετες και αυτά που λέμε σύγχρονα προϊόντα και διαφοροποιημένα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε και να δουλεύουμε, και αυτό έχουμε και εμείς ρόλο σαν συντονιστές να κάνουμε, αλλά και όλες οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, να δουλεύουμε ότι όταν είμαστε απέναντι στον πελάτη, ανάλογα το επάγγελμά του, την ηλικία του, τα χαρακτηριστικά του, μπορούμε να θίξουμε και να προβληματίσουμε αυτόν τον πελάτη ώστε να ανεδεχτούν όλες οι ασφαλιστικές του ανάγκες. Μπορεί όντως σιγά-σιγά να δούμε, καθώς η αγορά θα αναπτύσσεται, ότι κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα εξειδικεύεται περισσότερο σε αυτές τις ανάγκες, κάποιος σε κάποιες άλλες ανάγκες. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο να το κάνουμε καλά και σιγά-σιγά θα βγαίνει και το δεύτερο. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Κύριε Κατσαριδόνη, οι πληροφορικοί λύσεις αυτές της τεχνολογίας έχουν να συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να στηρίξουν την εξειδίκευση? Το θεωρείτε απαραίτητο ή μπορούν να συνεχίζουν και έτσι μόνοι τους? Πιστεύω. Σε ένα μπλοκάκι. Ναι, ναι. Να ξανακάνω έτσι με μεθοδική άγνοια την ίδια ερώτηση, γι' αυτό λέω. Από την άλλη πλευρά όμως. Προφανώς. Η δυνατότητα που έχει η τεχνολογία είναι να δώσει πάρα πολύ δύναμη σε ένα πολιτή την ώρα που είναι μπροστά στον πελάτη, ή και κατά τη διάρκεια που αυτός θα χρειαστεί να χτίσει μία προσφορά, ή και κατά την εξυπηρέτησή του. Γιατί για αυτά θα πρέπει να δουλεύουν τα τμήματα marketing και όλο το υποστηρικτικό κομμάτι των ασφαλιστικών, ώστε να έχει έτοιμα πράγματα ο πολιτής την ώρα που είναι μπροστά στον πελάτη, να είναι και δυνατός. Άρα η τεχνολογία σήμερα στην πραγματικότητα είναι το μέσο που μπορεί να ενώσει και το παραδοσιακό δίκτυο του agency να το κάνει εξωστρεφές, πάρα πολύ εύκολα, υπάρχει τεχνολογία, η νοοτροπία λείπει. Οι απευθείας πωλήσεις που λέθηκαν στον προηγούμενο πάνελ, εφόσον είναι ένα προϊόν που μία ασφαλιστική πουλάει με διαφορετικά κανάλια, πρέπει να έχει μία τυποποίηση, άρα η τεχνολογία μπορεί να αναδείξει κάτι περισσότερο από ένα προϊόν, να αναδείξει τον επαγγελματισμό του συνεργάτη που πουλάει και όπως είπε στην αρχή της κουβέντας ο κύριος Κότσαλος, νομίζω, όταν 10 παρατέταρτο κάποιος ήταν ευχαριστημένος, άλλοι 300 ήταν και παρακολουθούσαν. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί 300 ακόμα πελάτες του ίδιου ασφαλιστή να παρακολουθούν πώς ο ασφαλιστής συμπεριφέρεται στον πελάτη του. Τεχνολογία υπάρχει, το μέσο υπάρχει. Έτσι. Άρα η χρήση του είναι
το ζητούμενο και πιστεύω ότι το σημείο. Εσείς πώς την υποστηρίζετε ως εταιρεία, δηλαδή πώς αναπτύσσετε τις δουλειές σας? Οι άνθρωποι οι απέναντι δεν γνωρίζουν. Εσείς πώς πάτε να τους το μάθετε? Να μην σας κουράσω. Η τεχνολογία στον ασφαλιστικό χώρο αυτή τη στιγμή στηρίζεται στις φιλότιμες προσπάθειες. Μιλάω κυρίως για το πρακτορικό και το μεσητικό κομμάτι. Στις φιλότιμες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υπερβεί πάρα πολλά εμπόδια και έχουν χτίσει ένα διαφορετικό σύστημα με το οποίο εξυπηρετούνται και κάνουν τη δουλειά τους ως επιχειρήσεις. Και έχουν αγνοήσει αν έχουν την υποστήριξη ή όποια υποστήριξη έχουν από τις ασφαλιστικές αντίστοιχα. Και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Γιατί οι καιροί τρέχουν, οι τεχνολογίες τρέχουν, σε λίγο τα πάντα τώρα γίνονται με τεχνολογία, τα πάντα θα γίνονται με ένα palm σε λίγο, το οποίο θα μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Σε άλλο ένα παράδειγμα, επιμένω σε αυτό. Μας έγινε μια επίδειξη για ένα e-pay σύστημα. Μια ασφαλιστική εταιρεία λέει: θέλω όταν ο πελάτης μου αγοράζει να το πληρώνει και τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν θέλω να το έχει ο πελάτης, θα το έχει ο συνεργάτης μου μαζί. Άρα πάει ο συνεργάτης με ένα tablet, φανταστείτε. Και υπάρχει τεχνολογία που μπορεί ο πελάτης εκείνη τη στιγμή να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας και μάλιστα με δόσεις. Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση και με αυτόν που πάει να αγοράσει. Πάει να αγοράσει ένα πρόσωπο site, το οποίο δεν ξέρει ποιος είναι πίσω, όταν έχει προσθέσει ένα ασφαλιστή, συνδυάζει δηλαδή τεχνολογία. Και αυτά είναι, όπως είπα, ακούστηκε εδώ και το εστερνίζομαι, είναι ζήτημα κουλτούρας, είναι ζήτημα φιλοσοφίας και το πώς αυτό θα περάσει στον αυτόν που πρεσβεύει την εταιρεία, που είναι ο πολιτής. Με το θέμα των συνεργειών, κύριε Γαβαλάκη, εσείς τι λέτε? Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην αγορά. Πάρα πολλές, ιδιαίτερα σε επίπεδο διαμεσολαβητών που λειτουργούν ως επιχειρηματίες και έχουν μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Μπροστά στις προκλήσεις και στη συγκυρία την οικονομική έλεξη προκλήσεις του μέλλοντος, είναι φυσικό ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για την προσπάθεια συνεργειών. Αυτές οι συνέργειες μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο κοινής ένωσης δυνάμεων, είτε μπορεί να είναι και συνέργειες ότι κάποιος θα μπορέσει σιγά σιγά να αναπτυχθεί και να είναι πιο καλός σε ένα τομέα, ο άλλος σε έναν άλλον και να ανταλλάσσουν την τεχνογνωσία, τη γνώση, την εκπαίδευση κτλ. Άρα να είναι και έμεσες και πιο άμεσες, αν θέλετε. Εδώ μπορώ να πω ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή προσπάθεια. Ξέρετε, εμείς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουμε και ένα χαρακτηριστικό. Επειδή είναι μια δουλειά που στηριζόμαστε πάρα πολύ στις δυνάμεις μας και έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε και προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε τη δικιά μας αξία και την αυτονομία, αυτό καμιά φορά δημιουργεί και έναν υπερβάλλον εγωισμό. Ίσως καταφέρουμε σιγά σιγά αυτό να το κάνουμε λίγο στην άκρη και να καταλάβουμε ότι μέσα από περισσότερη ομαδικότητα, όποιος το κρίνει και όποιος το θεωρεί αναγκαίο, μπορούμε να πετάχουμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα και όχι τίποτα άλλο, να αντιμετωπίσουμε και αν θέλετε ένα κίνδυνο που έρχεται, νομίζω, μια προσπάθεια που διαφαίνεται από κάποιους, πιστεύω λανθασμένα, στο να βάλουν λίγο στην άκρη τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ίσως γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι ο σύμμαχος που φαντάζονται. Δηλαδή με τη δημιουργία σχημάτων ισχυρότερων, ας πούμε, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι η δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων διαμεσολαβητών, δηλαδή να κάνουν ένα κονσόρτσιου, μια συνένωση, ας πούμε, δυνάμεων, ναι. Βέβαια, δηλαδή, να σας πω κάτι. Λέγαμε πριν για αυτόνομες δυνάμεις να συνενωθούν κάτω από μια κοινή ομπρέλα. Η αλήθεια είναι ότι λέγαμε πριν για υποστήριξη, για συστήματα μηχανογραφικά, για εταιρική διακυβέρνηση, ξαναλέω, που είναι πολύ σημαντικό. Αντιλαμβάνεστε ότι μικρά γραφεία θα μπορέσουν πολύ δύσκολα, έτσι όπως έρχονται και οι κανονιστικές οδηγίες, πολύ δύσκολα να έχουν την οικονομική δύναμη να ανταπεξέλθουν. Εσείς, κύριε Ζαφυρίου, που δεν είστε μικρό γραφείο, αλλά μεγάλο και με παράδοση. Είναι μικρό γραφείο. Δεν θέλουμε να είναι μεγάλο. Είστε μεγαλύτερο από άλλο. Θα έλεγα ότι περισσότερο από ποτέ και μόνο για λόγους οικονομίας κλίμακος επιβάλλονται να γίνουν συνέργειες μεταξύ των διαμεσολαβούντων. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα γίνει ποτέ τίποτα όμως. Γιατί, πού σκαλώνει αυτό? Θα σας το πω. Ως τώρα έχουν γίνει 2-3 προσπάθειες, οι οποίες μετά από 6 μήνες παίζανε ξύλο μεταξύ τους. Βέβαια, εδώ οι εταιρείες πρέπει να συνενωθούν γιατί έχουν προβλήματα επιβίωσης και δεν τα καταφέρνουν. Έτσι. Άρα, εμείς δικαιολογούμαστε λίγο. Εμείς για μας μιλάμε, Δημήτρη. Θα έλεγα λοιπόν ότι η νοοτροπία του Έλληνα είναι τέτοια που δεν του επιτρέπει να καθίσει κάτω, να ανοίξει τα χαρτιά του και ειλικρινά να δει τι είναι τα ωφέλη από μια συνέργεια και ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία. Δεν υπάρχουν και αρνητικά. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα και σε επίπεδο, και είμαι σε θέση να το πω, ανθρώπων που γνωριζόμαστε χρόνια, που εκτιμόμεθα, πού. Όταν φτάνει κανείς σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένα τείχος. Γιατί κάτι κρύβει κάθε εταιρεία? Όχι, ο καθένας θέλει να είναι πρόεδρος. Απλό. Αυτό. Ο κύριος είναι πρόεδρος, η κυρία είναι πρόεδρος εκεί, και εγώ έχω γίνει πρόεδρος.
Θέλω να πω, όλοι μας θέλουμε να είμαστε πρόεδροι και να διατηρούμε τα πρόεδρο. Αστειευόμενος, αλλά δυστυχώς εκεί νομίζω ότι κολλάει το θέμα. Κύριε και Σαριανέ, χάνουμε την ουσία. Εσείς με την εμπειρία σας στην αγορά και με μεγάλες επιχειρήσεις, δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα, έτσι, επειδή το έχουμε συζητήσει, όμιλοι, πολυεθνικά σχήματα κτλ. Πώς βλέπετε τις συνέργειες? Περπατάνε στην Ελλάδα, περπατάνε στο εξωτερικό ή είναι ακόμα ένα σκοτεινό κομμάτι το οποίο δεν έχει προσεγγιστεί σωστά? Κοιτάξτε, οι συνέργειες δεν προχωράνε και ούτε μπορείτε να προχωρήσουν αν δεν αλλάξουν κάποια στοιχειώδη και βασικά πράγματα. Στον ελληνικό χώρο, λέτε. Ναι, στον ελληνικό χώρο. Για μένα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι εγώ συνεταιρίζομαι με κάποιον ή συνεργάζομαι με κάποιον για να έχω ένα αποτέλεσμα. Εμείς το συνέδριο μπορούμε να το δούμε σαν φίλο, όπου καταστρέφονται οι σχέσεις. Μπορούμε να το δούμε σαν στο οικογενειακό περιβάλλον. Μπορούμε να το δούμε. Γενικώς όμως, παραγνωρίζουμε ότι όταν κάνω μία συνεργασία, αυτή την κουλτούρα, μία συνεργασία από σκοπό, στο να μειώσω κόστη, να ενώσω δυνάμεις για καλύτερο μάρκετινγκ κτλ. Και να έχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν ο καθένας τρασπώνει το δρόμο του ή αν υπερτερούν εγωιστικές τάσεις μέσα κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι αισιόδοξος και βλέπω και το εξής, ότι αν πάρει κανείς πόσες εταιρείες γίνονται και πόσες εταιρείες διαλύονται, θα δει ότι ο Έλληνας δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Δηλαδή, εμείς σαν γραφείο, αν υποτεθεί ότι, παράδειγμα είναι αυτό, ότι κάνουμε 100 εταιρείες, διαλύουμε 95. Δηλαδή, δεν βλέπεις, ενώ ξεκινάνε με τις καλύτερες προοπτικές. Και αυτός είναι ένας λόγος, γιατί, διότι δεν ακολουθούνται βασικές επιχειρηματικές αρχές. Δηλαδή, πώς είναι αυτοί που ακολουθούν σωστή διαχείριση? Δηλαδή, εγώ μπορώ να ξεκινάω με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αν δεν υπάρχει σωστή οργάνωση, η οποία θα μπορεί να μου διασφαλίσει κάτι, ας είναι οι καλύτεροι φίλοι, ας είναι οι καλύτεροι συνεργάτες, ας γνωρίζονται χρόνια. Μπορεί, αν μπει το μικρόβιο της αμφιβολίας μέσα, ότι εσύ μπορεί να με κλέβεις, εσύ μπορεί να δουλεύεις για λογαριασμό σου. Συμβαίνουν και αυτά βέβαια. Από εκεί και πέρα αυτό πάβει να υπάρχει. Γι' αυτό λέει καθένας ότι εντάξει, εγώ θα έχω το μαγαζί μου, θα έχω τη δουλειά μου και από εκεί και πέρα θα δω τι θα κάνω. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αυτές τις ενώσεις. Και βέβαια είναι και κάτι άλλο, αν το πάρει, δεν χρειάζεται και φιλοσοφία. Πόσες μεγάλες εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα? Όλες οι εταιρείες ξεκινάνε κάποτε από το μηδέν. Και οι μικρότερες. Όλες οι εταιρείες ξεκινάνε από το μηδέν. Είναι αξιοσημείωτο γιατί μια εταιρεία ζει 5 χρόνια, γιατί ζει 10, γιατί ζει 20 και γιατί κάποιες συνεχίζουν να αναπτύσσονται και κάποιες παίρνουν την κατηγορία. Κάτι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο. Πόσες εταιρείες μεγάλες έχει, αλλά τίποτα δεν έχει. Δηλαδή, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός και μόνο απαντά στο ερώτημά σας, ότι δυστυχώς δεν λείπει η κουλτούρα της συνεργασίας. Λείπει, αν θέλετε, όλο αυτή η υποδομή. Η εσωτερική υποδομή που μας κάνει, ας πούμε, να συνεργαζόμαστε. Αυτό νομίζω. Υπάρχει κάποια απορία, θα ήθελε κάποιος να ρωτήσει κάτι? Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι σημαντικό πάντοτε να θυμόμαστε ότι πίσω από τις εταιρείες και πίσω από οτιδήποτε είναι οι άνθρωποι. Ο ανθρώπινος παράγων. Και όπως είπε και οι προλαλήσαντες, οι εταιρείες ξεκινάνε από το τίποτα και μπορούν είτε να εξελιχθούν είτε όχι. Μήπως δεν είναι... Το ερώτημα είναι το εξής. Μήπως είναι περισσότερο θέμα νοοτροπίας το ότι δεν μοιράζονται οι ηθήνοντες μιας εταιρείας τα μυστικά με τους πιο κάτω, δηλαδή κάποια ενδόμηχα τους σχέδια, κάτι καινούριο που έχουν στα σκαριά, γιατί δεν πιστεύουν ότι θα υπάρχει το εχέγγυο ότι θα τους προδώσουν στο μέλλον. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε να το δούμε στο κομμάτι της συνεργασίας μέσα στις εταιρείες. Και της διαφάνειας. Και της διαφάνειας. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια σεμινάρια τα οποία να τους πιο πολύ ψυχολογικής προσέγγισης. Γιατί αν οι άνθρωποι δεν αποκτήσουν εμπιστοσύνη ή δεν διδαχτούν να κινούνται με εμπιστοσύνη, πάντοτε θα φτάνουν σε μια κορφή και από εκεί και πέρα πάλι θα διαλύονται. Γιατί είναι αυτό που λέμε, όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Και άμα βγούμε και στην Πανεπιστημίου μου και πούμε «Γεια σας κύριε πρόεδρε», θα γυρίσουν χίλιοι. Γιατί όλοι κάπου πρόεδροι θέλουν να είμαστε. Δηλαδή, τέτοια σεμινάρια γίνονται. Μπορώ να... Ναι, κύριε Ζαφυρίου. Μέσα στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης,
προβλέπεται ξεκαθάρισμα των ρόλων όλων των υπαλλήλων, συνεχής εκπαίδευση των υπαλλήλων, δυνατότητες ανέλυξης, πρόσθετα οικονομικά ωφέλη και το σωστό εργασιακό περιβάλλον. Αυτό που λέτε λοιπόν μεταφράζεται στο αν σωστά πραγματικά κάποιος έχει δομήσει εσωτερικά με τους εργαζομένους την εταιρεία του σε αυτά τα πλαίσια, ώστε ο καθένας να ξέρει τι ρόλο παίζει, να υπάρχει σεβασμός, να υπάρχει ιεραρχία, να υπάρχει οργανόγραμμα και ευκαιρίες ίσης μεταχείρισης. Δεν βλέπω τι άλλο μπορεί να γίνει. Αν δεν γίνεται αυτό, σαφώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα.